που ουσιαστικά απειλάγησαν από τις κατηγορίες οι δύο κατηγορούμενοι για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, οφείλουμε να πούμε, λόγω της καταστροφής των τεκμηρίων από την πυρκαγιά στους χώρους του επαρχιακού δικαστηρίου. Σας προβληματίζει ή θέλετε να το δείτε ως μεμονωμένο γεγονός? Όχι, πρέπει, καταρχάς πρέπει να προβληματίζει τους πάντες, όχι όμως η καταστροφή των τεκμηρίων, αλλά η ασφάλεια που υπάρχει στα δικαστήρια για τεκμήρια τα οποία καταδίθενται. Διότι εξ όσων αντιλαμβάνομαι μετά από τόσα χρόνια που είναι στα δικαστήρια, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουν καταστραφεί τεκμήρια που έχουν κατεθεί στο δικαστήριο. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δικαιολογημένοι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν κάνουμε ποτέ κριτική. Όχι, μπορούμε να κάνουμε. Είναι αλλά ανησυχία. Όταν αρχίσουμε να καταστρέφονται και τεκμήρια τα οποία κατατίθενται στο δικαστήριο, πρέπει να προβληματίζεται για δημιουργία ανησυχία. Δεν είναι έτσι? Ναι, βέβαια. Υπάρχουν, προφανώς έχετε ενημέρωση, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που είναι τώρα στο ισοζύγιο σε σχέση με τεκμήρια? Διότι άκουσα τον συνάδελφο Κυριακό 56 να λέει ότι τότε που επισκέφθηκε το χώρο μετά τη φωτιά, αυτά ήταν τα πιο σοβαρά τεκμήρια που καταστράφηκαν, αλλά υπήρχαν και άλλα τεκμήρια για μικρότερες υποθέσεις. Και αυτές μπαίνουν σε μια λογική τώρα. Όχι. Κάθε τεκμήρια, κάθε υπόθεση κρίνεται με τα δικά της γεγονότα, για να είμαστε και δίκαιοι. Mm-hmm. Εδώ στην υπόθεση αυτή, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, χωρίς να την έχω μελετήσει λεπτομερώς, από την πρώτη στιγμή η υπεράσπιση αφισβητούσε τα τεκμήρια. Δηλαδή και πριν να καταστραφούν και όταν είχαν κατατεθεί κλπ. Αφισβητούσε την γνησιότητα τους και πάντοτε ήθελε να τα έχει για σκοπούς αντεξέτασης, για δίκαιες δίκης κλπ. Και είναι σε αυτό το σημείο που έχει, αντιλαμβάνομαι, αθώθουν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή δεν είχε γίνει η δίκαιη δίκη, δηλαδή δεν είχαν τα τεκμήρια για να αντεξετάσουν για την γνησιότητά τους, για τη σωστή, για το, την ποσότητά τους, τα περιτυλίγματα τους και χίλια άλλα πράγματα, τώρα να μην πούμε σε λεπτομέρειες. Αλλά αυτό το είχε αφισβητήσει η υπεράσπιση, αντιλαμβάνομαι, πριν να γίνει οποιαδήποτε καταστροφή, από την έναρξη της δίκης, από την αρχή. Μάλιστα. Αφού γύρατε το ζήτημα, οφείλω να ρωτήσω, και αφού έχουμε και αυτή την εξέλιξη δυσμενής, αρνητική εξέλιξη, έχει αλλάξει το καθεστώς ασφάλειας στους χώρους των δικαστηρίων από την φωτιά και εντεύθεν μέχρι σήμερα? Εγώ έχω την προσωπική μου άποψη ότι δεν έχει αλλάξει. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Διότι αυτό το θέμα της ασφάλειας των δικαστηρίων, εδώ και χρόνια το λέω, ασφάλεια δικαστηρίων ειδικών μες στη Λευκοσία, όπως είναι τα δικαστήρια, μεμονωμένα, διασκορπισμένα, πώς μπορεί να υπάρξει ασφάλεια? Δεν υπήρξαν ούτε βελτιωτικά έργα ή βήματα? Έργα έγιναν, αντιλαμβάνομαι, μπήκε κάποια αψίδα κλπ. Αλλά σημαίνει τίποτε αυτό? Γι' αυτό σας ρωτάμε να μας πείτε εσείς. Κατά την άποψή μου δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Πότε πιστεύετε ότι θα επιληθεί οριστικά και μετακλείδωσε αυτό? Δεν μπορεί να επιληθεί στα δικαστήρια της Λευκοσίας. Θέλουμε νέα κτίρια. Ακριβώς. Όπως είναι, θα υπάρχουν εκείνο που είναι το πρωτοφανές σε αυτή την υπόθεση. Εξ όσων σου λέω από τα τόσα χρόνια που είμαι στα δικαστήρια, είναι πρώτη φορά τεκμήρια καταστρέφονται όταν είναι κατεθειμένα στο δικαστήριο. Δηλαδή και στο παρελθόν έχουν καταστραφεί πάρα πολλές φορές τεκμήρια. Mm-hmm. Τα οποία όμως δεν ήταν στη φύλαξη κάποιου, διότι εδώ ήταν κατεθειμένα στο δικαστήριο και κατεθήκαν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή ένα τεκμήριο που κατεθείται στο δικαστήριο και είναι πλέον από τη φύλαξη ή υπό τη φύλαξη του δικαστηρίου καταστρέφεται. Αυτό είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Είστε καλά. Αντιληπτό το πρόβλημα της ασφάλειας στους χώρους των δικαστηρίων. Ερχόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε, να συζητήσουμε αυτό το εξαιρετικά